Μετά από χρόνια διεκδικήσεων, δεσμεύσεων και ξανά δεσμεύσεων, φαίνεται ότι το ζήτημα του νέου δικαστικού Μεγάλου Ηρακλείου μπαίνει σε μια τροχιά υλοποίησης στη βάση της δέσμευσης του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ότι άμεσα θα προχωρήσει η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου. Αυτό τουλάχιστον ήταν το περιεχόμενο της συζήτησης του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου με την ηγεσία του Υπουργείου χθες στην Αθήνα. Θα υπάρξει άμεσα συντονισμός με το Υπουργείο Υποδομών, προκειμένου να επισπευθεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα επισκεφτεί το δικαστικό Μέγαρο εντός του μηνός. Είναι άλλωστε ο ασφαλέστερος τρόπος για να διαμορφώσει κάποιος μια προσωπική εκτίμηση της κατάστασης. Το επόμενο διάστημα, ενδεχομένως εντός Οκτωβρίου ή εν πάση περιπτώσει αρχές Νοεμβρίου, θα επισκεφθούν το δικαστικό Μέγαρο για την πόλη μας ο Υφυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, προκειμένου να ανακοινώσουν σαφές χρονοδιάγραμμα ενεργειών τόσο όσον αφορά το νέο δικαστικό μέγαρο, όσο και τις βελτιώσεις που θα ακολουθήσουν στο υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο. Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, μέσα στον Οκτώβριο το Ηράκλειο θα επισκεφθεί ο κύριος Φλωρίδης, ενώ σε δεύτερο χρόνο, μέσα στον Οκτώβριο, το ίδιο θα πράξουν ο Υφυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας, με στόχο να τεθούν ακόμη και ακριβή χρονοδιαγράμματα που ελπίδα αποτελεί να υλοποιηθούν και το χρόνιο αίτημα του Ηρακλείου για ένα σύγχρονο νέο δικαστικό μέγαρο να υλοποιηθεί. Αισιοδοξώ ότι η αδράνεια και τα δειλά βήματα της πολιτείας αποτελούν παρελθόν. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, παρακολουθούμε το θέμα βήμα-βήμα, συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη του αυτονόητου, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι πλέον μπαίνουμε σε σωστή πορεία. Θα ζητήσετε όμως χρονοδιαγράμματα στις επισκέψεις του Υπουργού και του Υφυπουργού? Αυτό συμφωνήθηκε στην συνάντησή μας. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα έχουμε ένα οριστικό χρονοδιάγραμμα. Την ίδια ώρα, εξίσου κομβική σημασία είναι το ζήτημα των εργασιών που επιβάλλεται να γίνουν στο υπάρχον δικαστικό μέγαρο, που κάθε άλλο παρά διασφαλίζει την αξιοπρέπεια στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης στην τέταρτη σε πλήθος πόλη της χώρας. Θα υπάρξουν άμεσες παρεμβατικές βελτιώσεις, ώστε να είναι εφικτή η απονομή της δικαιοσύνης σε στοιχειοδός αξιοπρεπείς συνθήκες.